Την έντονη αντίδραση δεκάδων μελών οδηγών γιοταχή του κινήματος «Δεν πληρώνω» προκάλεσε η ενέργεια του Τμήματος Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας να αφαιρεί τις τελευταίες ημέρες τις πινακίδες από τα οχήματα και να επιβάλλει κλήσεις στους πολίτες που δηλώνουν άρνηση να πληρώσουν διόδια στο ζευγολατιό. Όπως έγινε γνωστό, 100 περίπου άτομα του κινήματος «Δεν πληρώνω» συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στις 11 το βράδυ έξω από το Τμήμα Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας στο Κιάτο, απαιτώντας να τους επιστραφούν οι πινακίδες και να διαγραφούν τα πρόστιμα που παρανόμως, όπως καταγγέλλεται από τα μέλη του κινήματος, επιβάλλουν οι αστυνομικοί της Κορινθίας. Όπως λέει η αστυνομία, 10 λεπτά αργότερα, 20 από αυτούς εισέβαλαν στο τμήμα και αφού προξένησαν μικρές υλικές ζημιές, βρήκαν στο αρχείο της υπηρεσίας περίπου 1.000 κλήσεις, τις πήραν μαζί τους στο προάβλιο της αστυνομίας, έβαλαν φωτιά και τις έκαψαν. Σε βάρος όσων συμμετείχαν στην επίθεση, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της υπεξαγωγής εγγράφων. Την Κυριακή το βράδυ, κατά τις 11 η ώρα, 50 περίπου άτομα πήγανε στο Τμήμα Τροχέας Αυτοκινητόδρομων Κιάτου και για να διαδηλώσουν και δημιουργήσαν ένα επεισόδιο. Και στη συνέχεια βέβαια αποχωρήσανε. Τι κάνανε σε αυτό? Προσπαθούσαν να επιστρέψουμε κάποιες πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί. Εν τη άλλη περιπτώσει, με συζήτηση και διαπραγμάτευση, το επεισόδιο έληξε. Από τα άτομα αυτά συνελήφθησαν την επόμενη μέρα 3. Το ένα αφέθηκε ελεύθερο με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τα άλλα 2 σήμερα το πρωί προσαχθήκαν στον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, αποφάσισε τη συνέχιση της προανάκρισης και αφέθηκαν ελεύθεροι. Κάνανε κάποιους βανδαλισμούς μικρούς εκεί στο σημείο, στο τμήμα? Όχι, δεν είχαμε τέτοιες τραβηγμένες ενέργειες. Κάποιες κλήσεις δεν σκίσανε? Σκιστήκανε κάποιες κλήσεις, οι οποίες βέβαια δεν υπάρχει θέμα, θα αντικατασταθούν. Είχαμε και άλλες επιτυχίες εδώ στην αστυνομία, είχαμε πιάσει κάποιους με ναρκωτικά, με τους διακλοπές και τέτοια. Κάνατε δουλειά αυτή την κοινωνία. Πράγματι, ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που ήρθα. Έχουμε κάνει έναν μεγάλο αριθμό συλλήψεων και επιτυχιών για το μήνα που βρίσκομαι εδώ πέρα. Ενεργούμε μόνο με στοχευμένες επιχειρήσεις και αξιοποιούμε κάθε πληροφορία που έρχεται στην υπηρεσία μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα.